Ξεκίνησαν οι εγγραφέ στη Σχολή Αγεωγραφία η Αγία Γλυκερία τη Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να πληροφορηθούν για τι ημέρε και ώρε των μαθημάτων στη σχολή που λειτουργεί στο υπόγειο του Σταυριδίου Ξενώνα, πίσω από το Ανθύμιο Κέντρο, με είσοδο από την οδό Αμφιπόλεω. Μπορεί να μα βρουν καθημερινά εδώ στη Σχολή Αγεωγραφία, επί τη Αμφιπόλεω, στο Ανθύμιο κτίριο, που στεγάζεται. Ε, από Δευτέρα 4 με 8 την Τρίτη 6 με 9, Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 9 και Πέμπτη 5 με 7. Γίνονται οι εγγραφές και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν όποια μέρα θέλουν ώστε να το συζητήσουν, να δουν ό,τι χρειάζονται. Επίσης εγγραφές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν σημαίνει ότι αν δεν έρθουν τώρα τον Οκτώβριο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Όχι, μπορούν να παρακολουθήσουν όποτε θέλουν και είναι έτοιμοι αυτοί. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που προσήλθαν δεν ήξεραν τι είναι η αγιογραφία, καθώ δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με αυτό το αντικείμενο. Στην αγιογραφία δεν παίζει ρόλο αν έχει ή δεν έχει ταλέντο, τον είσαι η Δήμητρα Κορδόνη. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει για την αγιογραφία δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή του αυτό το αντικείμενο. Η αγιογραφία είναι τεχνική. Μπορεί οποιοδήποτε να το μάθει. Άσχετα δεν έχουμε ε, στην αγιογραφία, δεν παίζει ρόλο μάλλον να το πω σωστά, ότι αν έχεις ταλέντο ή δεν έχεις ταλέντο. Ε, την αγιογραφία τη μαθαίνεις και οι περισσότεροι, το 80% δεν έχουν ασχοληθεί με πινέλο. Αυτοί τουλάχιστον όλα αυτά τα εννέα συναπτά έτη που λειτουργεί η σχολή, ε, δεν το έχω αντιμετωπίσει. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο να πούνε ότι αχ, εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Οι ηλικίε που μπορεί να εγγραφεί κάποιο στα μαθήματα γεωγραφία είναι από 7 έω 97 ετών όσο αντέχουν τα χέρια του, είπε χαριτολογώντα η αγιογράφο Δημήτρα Κορδόνη. Υπάρχει παιδικό τμήμα το οποίο παρακολουθούν αρκετά παιδιά, δηλαδή από πρώτη δημοτικού μπορεί ένα παιδί να παρακολουθήσει, γιατί, ώστε να καταλάβει το αντικείμενο βασικά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από νεαρά άτομα. Μιλάμε για ηλικίε ακόμα ηλικίου, μιλάμε για ηλικίε από 20 έως 30 ετών που έχει τρομερή ζήτηση. Ε, και μετά πηγαίνουμε στους περισσότερους ενήλικες που είναι μάξιμου μέχρι 40-45. Άρα καλύπτουμε όλο το φάσμα. Και ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, ε, δόξα τω Θεώ, έχουμε μία, δηλαδή η σχολεία τω θεω εχουμε μια η σχολη απαρτιζεται γυρω στα 80 με 100 άτομα. Και να φανταστείτε ότι είναι από όλε τι ηλικίε και κυρίω νεαρά άτομα. Υπενθυμίζεται πως η σχολή δημιουργήθηκε πριν από 9 χρόνια κατόπιν ιδέα του Σεβασμιώτα του Άνθιμου. Η σχολή μας λειτουργεί εδώ και 9 χρόνια με την ευλογία του Σεβασμιώτα του μας κυρίου Ανθίμου. Ε, δημιουργήθηκε κατόπιν δική του ιδέας έχει παραχωρηθεί ο χώρος αυτός, καθότι βλέπετε είναι αρκετά μεγάλος το να είναι κατάλληλος για μια σχολή.